Μάχη με τον χρόνο δίδουν οι ανακριτές του αρχηγείου προκειμένου να συλλέξουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν και να ξετυλίξουν το κουβάρι των σοβαρών καταγγελιών του διαιτητή Μάριου Παναγή. Από νωρίς το πρωί λαμβάνονται τόσο ανακριτικές από πρόσωπα από τα οποία εμπλέκει ο διαιτητής στις καταγγελίες του, όσο και ενισχυτικές μαρτυρίες από πρόσωπα που σπέβδουν στο ΤΑΕ αρχηγείου για να δώσουν θεληματικές καταθέσεις σε σχέση ακόμη και με την εμπλοκή τους. Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αξιολογηθούν όλες οι μαρτυρίες που λαμβάνονται, αλλά και τα τεκμήρια που παραλήφθηκαν από τα γραφεία της ΣΚΟΠ, και δεν αποκλείεται ο κύκλος των ερευνών να επεκταθεί σε σωματεία ομάδων που αγωνίζονται σε διάφορες κατηγορίες του πρωταθλήματος και πρόσωπα τα οποία ενέπλεξε σε στημένους αγώνες ο Μάριος Παναγή. Οι νέες έρευνες ενδεχομένως να ανοίξουν και τον χορό των συλλήψεων, αφού σύμφωνα με πληροφορίες οι ανακριτές του ΤΑΕ αρχηγείου βρίσκονται πολύ κοντά στην εξασφάλιση και ενταλμάτων σύλληψης. Την ίδια ώρα αξιολογείται σωρία εγγράφων τα οποία παρέδωσε ο Παναγή και αφορούν οικονομικά σκάνδαλα στα οποία φέρεται να εμπλέκεται η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Νωρίτερα το απόγευμα παραδόθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού ο 40χρονος Παναγιώτης Παναγιώτου, έφορος ποδοσφαίρου του Άρη Λεμεσού, ο οποίος αναζητεί το από χθες βράδυ δυνάμει δικαστικού εντάλματος μετά από καταγγελία από τον πρώην πρόεδρο του Άρη Λεμεσού, Κυριάκο Χατζή Κυριάκο, για απειλές που δέχθηκε μετά την κατάθεσή του στην αστυνομία για στημένους αγώνες το περασμένο Σάββατο. Ο ύποπτος θα ανακριθεί και ανάλογα η αστυνομία θα αποφασίσει εάν θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για να ζητηθεί περαιτέρω κράτησή του ή εάν θα κατηγορηθεί γραπτός και θα αφαιθεί ελεύθερος.